Χρήσε μικρόφωνο, απαντώ. Παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Χρυσόγονο. Έχει επιμέρους όψεις του μεγάλου ελληνικού προβλήματος. Η ανεργία, καταρχήν, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Την ανεργία την προκάλεσαν οι υφεσιακές μνημονιακές πολιτικές, τις οποίες μας επέβαλαν οι δανειστές. Η πτώση των ημερομισθείων και των μισθών των νέων εργαζομένων στα 400 ή 500 ευρώ, επίσης δεν ήρθε από μόνη της. Ήρθε με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 κάθετος 2012, επικυβερνήσεως Παπαδήμου, την οποία συνυπογράψα η Νέα Δημοκρατία και το από ΠΑΣΟΚ. Από λάθη ετών, από παθογένειες ετών. Ήρθε λοιπόν και κατά παράβαση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του ενωσιακού δικαίου, όπου ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προβλέπει στο άρθρο 21 ότι οι εργαζόμενοι και μάλιστα οι νέοι δικαιούνται να μην υφίστανται διακρίσεις λόγω ηλικίας. Και στο άρθρο 31 μιλάει για δίκαιες συνθήκες εργασίας. Εσείς δεν διεκδικήσατε τίποτα, ούτε οι ευρωβουλευτές σας στο Ευρωκοινοβούλιο, ούτε εδώ εσείς ως κόμματα, διότι είστε οι μεταπράτες της μνημονιακής υποτέλειας. Και βεβαίως οδηγήσατε και τη χώρα. Διεκδίκησαν κάτι άλλο οι δικοί σας ευρωβουλευτές. Και βεβαίως οδηγήσατε. Οι δικοί μας, ποιοι έναν είχαμε εμείς. Λοιπόν, διεκδίκησε όσο μπορούσε και διεκδίκησε. Είναι τα πάντα, κύριε Χρυσόγονο. Οτιδήποτε προοδευτικό καταψηφίστηκε από την πλευρά μας. Χωρίς εναλλακτική. Η δίκη σταθερότητά σας είναι σταθερή πορεία προς το παγόβουνο. Έχετε επιβαρύνει τη χώρα με ένα μη βιώσιμο δημόσιο χρέος και εκεί είναι το κομβικό σημείο του ελληνικού κόμματος. Το κύριο μόνο κατά 50% είναι μη βιώσιμο, λέει ο κύριος Σταθάκης. Αν δεν υπάρχει. Δεν τα θυμάστε, κύριε Καθηγητά. Ο κύριος Σταθάκης μίλησε για το απεχθές ή απεχθές. Ναι, είπε μόνο το 50% δεν είναι βιώσιμο. Λοιπόν, έχουμε ένα μη βιώσιμο δημόσιο χρέος, το οποίο αυτή τη στιγμή βαραίνει σαν βουνό στις πλάτες μας. Εάν δεν γίνει πρόγραμμα δράσης για τους 2 εκατομμύρια ανέργους, έχει κανείς. Αυτό ακριβώς λέω. Το πρόγραμμα δράσης, λοιπόν, το κομβικό σημείο λοιπόν στο πρόγραμμα δράσης είναι το γενναίο κούρεμα του δημόσιου χρέους. Αν δεν γίνει κούρεμα του κεφαλαίου, όχι επιμηκύνσεις και μειώσεις επιτοκίων, και αμέσως οι αγορές θα κάτσουν φρόνημα. Αν δεν μπει σε βιώσιμη τροχιά το δημόσιο χρέος, δεν είναι σε βιώσιμη τροχιά η χώρα, όχι στην Ευρωζώνη, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε βιώσιμη τροχιά. Πόσο ηθικό είναι να λέτε τέτοια πράγματα σε άνεργους? Πόσο ηθικό ακούγεται στον απλό κόσμο που δεν έχει δουλειά να λέτε ότι κουρεύουμε το χρέος και αμέσως θα βρούμε δουλειά? Ανήθικο ήταν αυτό που κάνατε εσείς, που πηγαίνατε και πληρώνατε στο 100% το μόνο που θέλετε, στη λήξη ομόλογα, είναι τα οποία να δημιουργήσετε πολιτική πίστοση, αγορά, πολιτική πίστοση, να γεμίσει το σακούλι σας ψήφους για να αμφισβητήσετε τις ταυτότητες. Πάμε σε μια μικρή διακοπή.